Λοιπόν, παιδιά, τι να πούμε τώρα εδώ. Super Nintendo. Της Nintendo. Πολλά χρόνια πίσω. Ερέθισμα για αυτό ήταν το σχόλιο του Θανάση του Πανουριά και του Μάριο Δρακόπουλου και κάποιων άλλων φίλων σε μια αφίσα που είχα κάνει με το Super Mario Bros. 3 τις προάλλες, όπου έλεγα, ρε παιδί μου, ότι θεωρώ τα καλύτερα μου Super Mario, το Super Mario Bros. 3 και το Super Mario World του SNES. Και κάποια παιδιά είπαν ότι και το Yoshi's Island είναι από τα κορυφαία. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω εμπεριστατωμένη άποψη για το Yoshi's Story, που θεωρείται το Super Mario World 2. Ούτε το είχα παίξει και στο Game Boy Advance, το οποίο είχε βγάλει κάποια ρημαστεράκια κτλ. Αργότερα. Ήταν ένα παιχνίδι το οποίο, αν και είχα το Super Nintendo, δεν το πήρα. Δεν έτυχε να το παίξω πουθενά δανεικό. Και τα χρόνια περάσανε και θυμάμαι είχα και κάποια guides του. Νομίζω από το Nintendo Gold το περιοδικό έχω κάποια guides σίγουρα που δείχνουν το παιχνίδι. Και το παιχνίδι το έχω πάρει εδώ και 3 χρόνια σε, σε γνήσιο, με manual sim και τα λοιπά κομπλέ. Και το έχω να κάτσει στη βιβλιοθήκη. Έχω παίξει λίγο, έχω παίξει έτσι 2-3 λεβελάκια. Δεν έχω κάτσει να το τερματίσω, οπότε γι' αυτό θεωρώ ότι δεν μπορώ, ας πούμε, να λέω κάποια παιχνίδια ότι είναι τα καλύτερα, τα Mario, χωρίς να έχω παίξει πρακτικά αυτό. Και γενικά, επειδή εμένα μου αρέσει μέχρι εκείνη η εποχή, 8-bit, 16-bit είναι οι αγαπημένες μου, τρελαίνομαι, θαρώ ότι πρέπει να το τερματίσω. Πρέπει να το τερματίσω, παιδιά. Και είναι και το παρθενικό επεισόδιο με την αλλαγή εξοπλισμού, πλέον με επαγγελματικό μικροφωνάκι εδώ, Razer Siren, με Elgato κάρτα Capture Card, να σας δώσω και εσάς μια καλύτερη ποιότητα, το κανάλι μεγαλώνει, δείχνει την αγάπη σας και εγώ λέω να δώσω κάποια πράγματα, να πάω να παίξω και εγώ δυνατά πιο πολύ μπάλα, να γίνω πιο ανταγωνιστικός, να σας ετοιμάσω πάρα πολλές εκπλήξεις και να έχουμε ένα όμορφο αποτέλεσμα. Οπότε με έχετε συνηθίσει σε γκάκια, αλλά πριν έτσι νομίζετε ότι μόνο κάποιοι άλλοι ασχολούνται με Nintendo, να πω ότι εγώ, όπως έλεγε και ο Bane στο Batman το Dark Knight Rises, I was born in darkness, I was molded in darkness. Έτσι και εγώ γεννήθηκα με Nintendo, σφυριλατήθηκα με την Nintendo, ασχέτως μετά τι θεωρώ λίγο καλύτερο κτλ. Σαν προσωπική άποψη και επιλογή. Παρ' όλα αυτά λοιπόν, παιδιά, ξέρω και εγώ από Nintendo πράγματα. Μπορώ να σας πω και εγώ πολλά Nintendo. Και αν κάνουμε και ειδικότερα NES επεισόδια τώρα με αυτό το νέο σύστημα, θα μάθετε πολλά πράγματα από Nintendo. Οπότε αποφάσισα να βάλω λοιπόν το Yoshi's Story. Είδαμε εδώ αρκετό. Sorry, να το βάλουμε λίγο εδώ, το ξεχάσαμε το αθόρυβο. 1995 λοιπόν, ένα από τα πολύ δυνατά πνευματικά παιδιά του Shigeru Miyamoto, το οποίο χρησιμοποιεί το Super FX Chip 2, το οποίο βλέπετε τώρα αυτή τη στιγμή έχει και αυτό το στερεοσκοπικό εφέ, το Mode 7 κιόλας που θεωρείται σε αυτή την φάση. Πολύ ζωντανά χρώματα. Η αλήθεια είναι ότι εγώ για να κάνω αυτή τη σύνδεση εδώ, γιατί παίζω εννοείται με αληθινό hardware και εδώ είναι το Super Nintendo κτλ. Έχω σπλιτάρει τα καλώδια, οπότε παρότι έχω ένα πολύ καλό ακριβό καλώδιο RGB για το Super Nintendo της RGC, δυστυχώς αυτή τη στιγμή παίζω με απλά RCA καλωδιάκια για να κάνω παράλληλη συνδεσμολογία, οπότε αναγκάζομαι να έχω λίγο απώλεια οθόνης. Βέβαια αυτό έχει γίνει με την οτροπία να έπαιζα στη CRT, ενώ ουσιαστικά δεν θα παίξω στη CRT. Παρόλα αυτά, στο επόμενο βίντεο η συνδεσμολογία θα είναι με το RGB καλώδιο. Πλιάρισα. Πάμε λίγο να παίξουμε, ρε παιδάκι μου. Λίγο να παίξουμε, να γουστάρουμε. Λοιπόν, πάμε πάλι το όμορφο αυτό εφέ. Και ας διαλέξουμε εδώ λίγο. Πάμε λίγο. Το story είναι απλό. Ο Μάριο είναι μωρό και διάφορα δεινοσαυράκια στο Yoshi Island αναλαμβάνουν να φέρουν εις πέρας και να σώσουν τον Μάριο και να τον πάνε σε έναν άλλο προορισμό. Τα controls είναι πάρα πολύ γλυκά, είναι πάρα πολύ smooth. Δεν θα κάνω retro review τώρα, απλά θα παίξουμε έτσι κάποιες πιστούλες. Λοιπόν, και εδώ είναι το tutorial, making eggs, κάνουμε αυγουλάκια, κοκοκό, 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 μπλουπ, κάναμε τα αυγουλάκια μας, τοινγκ, τοινγκ,
Έλα σύ εδώ. Αυγουλάκι. Αυτό το άλμα ήταν όλα τα λεφτά. Fire! Targeting system στο HU display του μαχητικού Yoshi. Εδώ λοιπόν βλέπουμε πώς να πετάμε αυγά. Εντάξει, το έκανα μόλις. Όχι! Λοιπόν, όταν ο Yoshi χάνει από... μας ακουμπάει κάποιο τέρας και... και τα λοιπά, ο Μάριο φεύγει, οπότε έχεις κάποια δευτερόλεπτα να τον σώσεις. Ιδάλλως ουσιαστικά χάνεις το level. Αυτά εδώ τα επτάμενα, ξέρω εγώ, κολπάκια, για να τα προχωρήσουμε πρέπει να κάνουμε αυγουλάκι, να κάνουμε targeting, και αυτό μας ξεκλειδώνει νέο κόσμο. Νέο κόσμο, νέα πρόσβαση. Toing. Τι ωραία εφέρ, παιδί μου. Εντάξει, είναι... είναι πολύ όμορφο παιχνίδι. Οπα. Εδώ πώς πάει από κάτω. Μου ξεφεύγει. Δεν το ξέρω. Όχι! Όχι, 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 όχι. Σε βρήκα. Λοιπόν, πάρε και το αυγουλάκι σου. Γκλουπ. Έχει κάτι εδώ, ναι βέβαια. Δεν ξέρω να μας φάει εδώ. Ναι, δεν μπορεί να μας φάει. Επειδή δεν το έχω παίξει πάρα πολύ το παιχνίδι, δεν μπορώ να σας πω τι ρόλο βαράνε οι μαργαρίτες. Μαργαρίτες μάντολες. Λοιπόν, fire. Ω, κι άλλος. Έλα ρε πίπε. Πού πήγε. Έλα ρε. Ήταν άδικο. Ήταν άδικο. Χάσαμε μια ζωή. Γεια σου Μαριό! Γεια σου Μαριό! Ναι, εννοείται ότι θα πάμε πάλι αυτό το stage, γιατί την πατήσαμε σε σημείο που δεν είχα πρόσβαση. Τι! Πάλι από την αρχή! Εντάξει, τώρα πάμε λίγο speedrun. Όχι. Και εσύ αυγουλάκι, και εσύ αυγουλάκι. Έτσι. Οπ. Πάλι αρχίσαμε τα ίδια. Για δούμε εδώ. Τι δεν είδαμε πριν. Shortcut. Shortcut. Μάλιστα. Toing. 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 Λίγο έλειπε να μας διαλύσει. Τι αυγουλάκια είναι αυτά εδώ πίσω, τι γίνεται εδώ. Σαν τη χήνα από πίσω με τα μωράτς. Α, να πως βγαίνουμε εδώ. Τινιν. Όχι ρε φίλε. Αδιόρθωτος. Πώς φαίνεται όταν δεν έχεις φτιάξει αυτό το παιχνίδι ρε παιδί μου. Τέλος πάντων. Δεν υπάρχει και... Πού είσαι, πού είσαι! Εντάξει. Σαν το γιο μου κλαίει. Έτσι κλαίει ο γιος μου. Λοιπόν. Misfire! Έτσι. Τι είναι αυτό, αυγό της Χίνας. Α, φασόλι! Ο Τζάκ και η φασολιά. Α, όχι, δεν είναι φασόλι, μαργαρίτα είναι. Λοιπόν, τα γραφικά του, παιδιά, εντάξει, είναι, λες, έχουν βγει από ένα παραμύθι. Δηλαδή, αυτό πιστεύω με το μικρό μου, όταν έρθει η ώρα, πιστεύω θα του αρέσει πάρα πολύ να παίξουμε αυτό το παιχνιδάκι. Για πάμε. Ναι, εντάξει. Έλα και εσύ εδώ. Έλα τα αυγουλάκια μας.
Λοιπόν. Καλά. Τρία χρόνια είχα ξεχάσει τι έπρεπε να κάνω με αυτό. Την τρία χρόνια το είχα παίξει. Οπότε βγάλαμε το level. Και τώρα, ναι, θυμάμαι αυτό ότι γίνεται switch στους γιώσιδες. Εν τω μεταξύ, ήθελα να σας βγάλω και ένα γιώσι που τον έχω εδώ, αλλά μου έπεσε πίσω από τη CRT και δεν τον βγάλω τώρα από εκεί πίσω. Πρέπει να βρω καμιά δαγκάνα. Μπορώ να τον βάλω όμως στο βίντεο μετά, να τον πιάσω για το εξώφυλλο του βίντεο, να τον βάλω με την ησυχία μου και να φαίνεται. 40 πόντους, μάλιστα, σκιστήκαμε. Πάμε εδώ τώρα στο βάτραχο. Stage 1-2. Κάνα secret εδώ αριστερά, κλασικό, όχι. Λοιπόν. Θέλω στα σχόλια, είναι πολύ σημαντικό, πόσοι από εσάς, what the fuck? Πόσοι από εσάς έχετε παίξει το Yoshi τότε, πόσοι το παίξατε με τα γενέστερα, σαν αποθυμένο? Εμένα ήταν αποθυμένο, αλλά δεν με έχει φωτίσει ο Θεός να τερματίσω, να το τερματίσω τα περασμένα χρόνια. Καλά, κι άλλα παιχνίδια πολλά έχω πάρει ως αποθυμένα, δεν το συζητώ. Έλα. Πόπο φίλε, τόσο απλό και κοίτα να δεις τι γίνεται εδώ. Game over. Τι να λέει τώρα δα. Πιστεύω να μας έχει κάνει ένα σεϊβάκι. Για να δούμε το σεϊβάκι. Ναι, ναι, θέλω. Τι, δεν θέλω. Πάμε. Λοιπόν. Το save τώρα. Αν θυμάμαι καλά γίνεται μόλις φτάσεις στο κάστρο. Δεν θα το φτάσω μέχρι εκεί, νομίζω. Αλλά ας μου το πει και κάποιος φίλος. Καλά, δεν θα μου το πούνε οι φίλοι, εγώ θα έχω τελειώσει το game. Λοιπόν, πάμε λίγο πιο συγκεντρωμένα. Γενικά υπάρχει και ένα πρόβλημα. Εγώ ας πούμε δεν μπορώ να κάνω επεισόδιο και να μιλάω. Να λέω, να σκέφτομαι, να κάνω, να ράνω. Πραγματικά μου είναι λίγο δύσκολο. Οπότε κανονικά δεν πρέπει να μιλάω. Για να παίξω λίγο σοβαρά. Λοιπόν. Πιστεύω ότι είναι μεγάλο skill να παίζεις καλά και να μιλάς ταυτόχρονα. Αν να σε πάρει ρε φίλε. Εντάξει, πιστεύω ότι ο τύπος το κάνει σε στάνταρ σημεία. Ναι. Πού θα πάει? Έλα εδώ. This is the middle ring for this level. You may continue from here. Ναι, εντάξει, άμα χάσουμε. Λοιπόν, checkpoint, ναι. Εδώ τι μας λέει ο φίλος. Do you remember? Press Y to make an egg. Press Alpha to throw an egg. Ναι, οκ. Okay. Γιατί έχουμε κάτι που θα έπρεπε να ξέραμε εδώ. Αυγουλάτορας. Μπαίνει. Μπες. Δεν μπαίνει. Τι γίνεται τώρα εδώ. Έλα εδώ. Ωραία. Πάμε. Τόινγκ. Τόινγκ. Χαρούμενο παιχνίδι. Χαρούμενο παιχνίδι. Έτσι. Όχι. Εκεί. Όχι, άστο. Δεν το ρισκάρω.
Η αλήθεια είναι, παιδιά, ότι το Super Mario World ήμουν από τους τυχερούς που το είχα παίξει πριν έρθει στην Ελλάδα το Super Nintendo. Έχω ξαναπεί αυτό το story όσοι με παρακολουθείτε φανατικά και θυμάστε λεπτομέρειες. Έχω παρατηρήσει κάποια παιδιά που θυμάστε λεπτομέρειες από παλιά μου επεισόδια. Το είχε λοιπόν το Super Nintendo το αμερικάνικο, το είχε φέρει ο νονός ο αυτιστήρας μου, ήταν πολύ μικρή και ουσιαστικά όποτε πήγαινα εγώ εκεί έπαιζα εγώ. Και επειδή ήταν NTSC δεν είχε χρώμα και ήχο. Μεγάλο trade back. Το θέμα είναι ότι είχα παίξει αυτό το παιχνίδι πριν έρθει το Super Nintendo εδώ στην Ελλάδα το 1992, παιδιά, γιατί official ήρθε το 1992, να ξέρετε. Έλα ρε. Το concept ήταν, νομίζω, να μπεις εδώ, να φύγεις γρήγορα, αλλά εγώ σλακάρω. Όχι. Εντάξει, τόσο σα. Και που λέτε, παιδιά, είχα την τύχη να παίξω το Super Mario World. Πριν, ας πούμε, το παίξουν εδώ οι Έλληνες gamers στο Super Nintendo. Και ήταν καταπληκτικό. Και αργότερα, όταν πήρα το δικό μου Super Nintendo και έπαιξα αυτό το game, δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο το είχα χαρεί, δεδομένου του χρώματος και του ήχου και μπλα μπλα μπλα. Και ήταν για μένα τρομερό παιχνίδι, γι' αυτό το θεωρώ από τα καλύτερα, ας πούμε, από τα καλύτερα που υπάρχουν. Έλα. Όχι! Αγαπημένα παιχνίδια όλα αυτά. Αλλαγή διοικήσεως. Πάμε στον μπλε γιώση. Και πάμε άλλο ένα λεβελάκι ακόμα έτσι λίγο. Τα πήγα λίγο καλύτερα σε αυτό το level. Από θέμα score. Nice. Πολύ αγάπη λοιπόν για αυτά τα παιχνίδια της Nintendo. Έχουν την ομορφιά τους, ρε παιδί μου, έχουν ομορφιά. Δεν μπορεί κανείς να μην το... σαν φανμποϊσμός να πεις ότι δεν είναι ωραία μόνο Sega. Όχι, παιδιά, δεν πάει έτσι. Είχανε και αυτοί τις παιχνιδάρες τους. Τι κάνω, μαλάκι. Πού είμαι, έλα εδώ. Μπες μέσα, πάρε και το αυγουλάκι σου. Οπότε όλα έχουν την ομορφιά τους, παιδιά. Ακόμα δεν καταλαβαίνω, υπάρχουν άτομα όχι που μου λένε εγώ τη Sega στα 90's δεν την ήξερα, την έμαθα μετά. Του λέω τι εννοείς? Δεν υπήρχαν Sega στα μαγαζιά που ζούσα, δεν έπαιρνα περιοδικά, δεν την έβλεπα. Ρε φίλε, του λέω, δεν είχες ζητήσει τη διαφήμιση στη Sega, ας πούμε? Τη Sega. Οπότε εντάξει, υπάρχει και πολλοί κόσμος που είναι λοιπόν φανατήλα αυτό που έλεγα εγώ στην αρχή, χωρίς να έχει μια εμπεριστατωμένη άποψη, που για μένα αυτό είναι λάθος, δυστυχώς. Έλα, λύσαξες. Όχι, έλα εδώ. Πήραμε μια ζωή, αλλά ναι, ο φίλος τι έγινε εδώ, άντε. Λοιπόν... όχι. Δεν θέλω να κάνω switch. Ο ήχος εδώ κάνει και κάποια ηχό. Τσεκ. Πού να πρωτοπάς τώρα, δεν ξέρεις εδώ. Καλά, σίγουρα και από κάτω γινότανε δουλίτσα, αλλά... τον πιστόγιασα. Μπεμπά. Σας θυμίζει κάτι αυτό? Από τα Super Mario Bros. 2.
Εδώ τώρα δεν ξέρω τι παίζει. Κλίν, κλίν, κλίν. Οπα, 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 τσίμπα. Τσίμπα, λέει. Τέλος πάντων, την αφήσαμε και τη Μαργαρίτα. Τη Μαργαρό. Εντάξει, φύγε εσύ εκεί. Να πάρω και εγώ μερικά πραγματάκια από εδώ. Αν μπορέσω. Damn. Πακέτο, έπρεπε να είχα ανέβει πάνω στην πέτρα. Δεν πειράζει. Fire! Εντάξει. Misfire! Εντάξει, τα χάσαμε όλα. Χάσαμε μια ζωούλα. Πάμε αλλαγή. Σκοπιάς, κίτρινος γιώση. Ωραίο, 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 ωραίο. Υπάρχουν και άλλα παιχνιδάκια, εννοείται. Έχω αρκετά Super Nintendo παιχνίδια. Δεν έχω σε καμία περίπτωση τα παιχνίδια που έχω σε Sega, Mega Drive αντίστοιχα. Έχω τα πιο βασικά, έχω τα First Party. Μου λείπουν κανένα δυο δυνατά First Party. Και γουστάρω, ας πούμε, τώρα με αυτό το setup. Αυτό το επεισόδιο, παιδιά, είναι σήμερα λίγο πιλωτικό. Να δω πως γράφει η φάση. Θα φτιάξω και το background, θα δούμε πως κάνω για ένα green screen. Οπότε θα έχουμε και άλλα τέτοια επεισόδια σχετικά με Nintendo. Θα έρθουν πάρα πολλά επεισόδια και θα γουστάρετε, θα γουστάρετε. Λοιπόν, για καθίστε λίγο. Έλα. Πάμε να δούμε τώρα εδώ αν θα κάνουμε δουλειά. Νομίζω δεν πρέπει να έχω φτάσει μέχρι εδώ τότε. Όταν το είχα παίξει αυτά τα πρώτα τρία levels. Οπότε εδώ έρχομαι πρώτη φορά στο dungeon. Τι είναι αυτό? Αυγό κίτρινο. Αυτό τι είναι? Τίποτα. Μήπως τα πετάς αυτά? Για κάτσα να δούμε. Οκ. Α, ναι. Ωραίο εφέ. Ωραίο εφεδάκι. Κάτσε, δεν μας βλέπω πολύ καλά. Ωραίο γράφει. Αιτύπη. Τους θυμάμαι αυτούς. Στα περιοδικά που τους έριχναν. Η Μαργαρίτα, η Μαργαρό. Τι θα παίξουμε, pinball. Wow. Μέσα. Juice. Toing. Όχι. Λοιπόν. Δεν πιστεύω να πέσει. Checkpoint. Καλά πάμε μέχρι στιγμής. Παίζω λίγο πιο focused. Όχι! Χαλκομανία! Θα τον προλάβουμε? Τον προλάβουμε. Έχει τίποτα της προκοπής? Όχι.
Ναι, ναι. Πάμε γιατί κάτι μου λέει ότι μπορεί να πέσουνε. Αυτό τι είναι εδώ, ραμπά. Θέλουμε κάποιο κλειδί εδώ. Oh my god! Δεν ήξερα ότι έβγαινε αυτός ο χοντροπατάτας. Αναγκαστικά, middle ring. Υποθέτω ότι έχει άλλο τόσο ή ότι ήμουν κοντά. Έλα πέσε. Έλα! No, έλα ρε! Έλα ρε! Μην ξηγέστε φιστίκι! Για να δούμε. Επίσης, αυτό που μου προτείνανε πάρα πολλοί φίλοι είναι γιατί δεν κάνω live streams. Και γιατί το λέω τώρα αυτό. Το λέω γιατί με τον εξοπλισμό τώρα αυτό που έχω πάρει μπορώ να κάνω άνετα live streams. Δεν ξέρω ρε παιδιά με τα live streams. Προτιμώ να κάνω έτσι κάτι άλλο να βγαίνει διαφορετικά. Παρόλα αυτά, κάποιοι φίλοι όπως και ο Σάκης ο Βλαχάκης και ο Μάκης, ο Δεστούνης του Joystick μου είπαν να με βοηθήσουν και με OBS Studio κτλ. Οπότε, ίσως να παίξει κανένα έτσι δειλό-δειλό live stream σε τέτοια φάση. Ρουόδο, στέψω, νομίζω ότι χάσαμε. Ναι, χάσαμε. Okay. Νομίζω κοντίνι θα έχει, αλλά δεν ξέρω αν θα με βγάλει από, από τη μέση του level. Το θέλω από εδώ, από εδώ. Ναι. Εντάξει, δεν θα παίξω άλλο. Yoshi's Island, λοιπόν. Super Mario World 2. Από τα πιο δημοφιλή και κορυφαία παιχνίδια του Super Nintendo. Πρέπει να είναι, αν όχι μέσα στο top 5, πρέπει να είναι σίγουρα στο top 10. Ίσως είναι η ευκαιρία μου τώρα που έχω βγάλει και έχω συνδέσει και το Super Nintendo εδώ, να κάτσω σιγά σιγά να παίξω με αυτό το game. Πολύ θα το χαρώ. Και γιατί όχι να το τερματίσω, παιδιά, και μετά από 26 χρόνια. Έτσι, γιατί ποτέ δεν είναι αργά. Λοιπόν, αυτά. Ελπίζω να σας άρεσε το επεισόδιο. Ελπίζω να σας άρεσε έτσι όλο αυτό το στισηματάκι, αναβάθμιση εξοπλισμού που έκανα, που έπαιξα και λίγο Nintendo. Περιμένω τα σχόλιά σας, περιμένω το like σας, περιμένω το subscribe σας αν είστε νέοι φίλοι του καναλιού. Και θα τα πούμε, παιδιά, σύντομα με νέο επεισόδιο και πιο βελτιωμένο έτσι στη φάση εδώ. Χάρηκα πολύ σήμερα. Εντάξει, να είστε καλά. Ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε. Καλή συνέχεια, παιδιά.